Καθηγητές, γονείς και μαθητές του Ρεθύμνου με μαζική συμμετοχή βγήκαν στους δρόμους εκφράζοντας σήμερα την έντονη αντίδρασή τους στην κυβερνητική πολιτική. Με το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, δημοκρατία και όχι στη νέα κατοχή» ξεκίνησε από το Κολωνάκι μια ογκώδης πορεία που ακολούθησε την αντίστροφη προς την παρέλαση διαδρομή. Η κούτα δεν τελείωσε το 73. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Η κούτα δεν τελείωσε το 73. Φτάνοντας κοντά στο Δημαρχείο που είχε στηθεί η εξέδρα των επισήμων, οι διαδηλωτές καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Την κυβέρνηση της εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Νίκος Λίθνας, τον οποίο αποδοκίμασαν οι διαδηλωτές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τις αντιδράσεις, στέλνοντας μήνυμα ενότητας. Είναι μια μέρα στην οποία μας διδάσκει ότι αυτό το οποίο έγινε και ξεπεράσαμε και νικήσαμε ένα υπέρτερο εχθρό, μπορούμε να το επαναλάβουμε και σήμερα και να νικήσουμε ένα άλλο εχθρό που έχουμε μπροστά μας και να αρχίσουμε μια ανωδική πορεία. Χρειάζεται ελπίδα, χρειάζεται δύναμη και χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι. Η ενότητα εδώ των δράσεις είναι αυτό που θα μας βγάλει από την κρίση που βρισκόμαστε. Μετά την πορεία διαμαρτυρίας με τους διαδηλωτές να αποδοκιμάζουν τους επισήμους, ξεκίνησε κανονικά η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο Ρέθυμνο για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Οι σύλλογοι προοπτική και σκοπό έχουν τη διάσωση, ανάδειξη, συντήρηση, παρουσίαση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιά του τόπου. Δεύτερο γυμνάσιο. Πολλοί ήταν οι μαθητές των σχολείων που γύρισαν την πλάτη στους επισήμους, στρέφοντας τα βλέμματά τους στην αντίστροφη φορά, αποσπώντας και πάλι το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Διάρκεια της παρέλασης, διαδηλωτές ανήρτησαν ένα μεγάλο πανό πάνω από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας Ρεθύμνου, λέγοντας το δικό τους όχι στη φτώχεια. Το πρεσικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας. Κανονικά έγινε και στα Χανιά η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Ακολούθησε δυναμική πορεία διαμαρτυρίας, όπου οι διαδηλωτές μπήκαν με πανό στην Οδό Δημοκρατίας και έφτασαν μέχρι την εξέδρα των επισήμων, οι οποίοι και αποχώρησαν.